Γεια σας φίλε μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο Green Hell, στην πράσινη κόλαση, στο παιχνίδι επιβίωσης στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Συνεχίζουμε την περιπέτεια, προχωράω όλο και βαθύτερα στη ζούγκλα. Στο προηγούμενο επεισόδιο προχωρήσαμε, φτάσαμε σε κάποιο νησί στη μέση μιας λίμνης, το Anaconda Island, και η σημερινή μου αποστολή, ο στόχος της ημέρας είναι να βρω ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται ανατολικά από το σημείο που είμαστε τώρα. Ένα αεροδρόμιο που ίσως εκεί να βρούμε κάποια βοήθεια ή να βρούμε τρόπο να φύγουμε από εδώ. Πάμε να δούμε. Εδώ είμαστε, 11:26, πλησιάζει μεσημέρι και είμαι στο Anaconda Island, έχω βρει έναν εγκαταλελειμμένο καταβλισμό. Έχει και ένα φίδι εδώ, εξού και το όνομα του νησιού, ένα μεγάλο τεράστιο Anaconda. Έχει μια κατασκήνωση λοιπόν, ένα καταβλισμό που έχει, τον έχουν αφήσει, αλλά τον έχουν αφήσει περίεργο φαίνεται, τα έχουν αφήσει όλα τα πράγματα όπως είναι, βλέπετε εδώ τους σάκους τους, δεν πήρανε μαζί τους βασικό εξοπλισμό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγαν έτσι. Α, να ενημερώσω και την μία με τον ασύρματο ότι βρήκα ένα camp. Να δω μήπως έχει κάποια, μήπως γνωρίζει κάτι. I did read somewhere that a few years back an Englishman walked the entire length of the Amazon River and it took him over 2 years. World's full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like leaving all their gear? That just doesn't make sense. That is strange. Αυτό σκοπεύω να κάνω μία και θα συνεχίσω την εξερεύνησή μου. Λοιπόν, τι μου είπε το κορίτσι, μου είπε ότι δεν έχει ιδέα, αλλά υποθέτει ότι υπήρχε κάποιος, υπήρχε μάλλον, είναι σίγουρο γι' αυτό, υπήρχε κάποιος Εγγλέζος που έκανε μια περιπέτεια, ένα ταξίδι να περάσει όλη την ζώνη του Αμαζονίου και ίσως να ήταν αυτός που έμεινε εδώ, του πήρε 2 χρόνια να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Μου σύστησε να πάρω ό,τι μπορώ, ό,τι μου χρειάζεται και αυτό θα κάνω. Έφαγα κιόλας λίγο. Γεια σου Anaconda. Και συνεχίζουμε. Θα πάω ανατολικά, γιατί αν θυμάστε και στο προηγούμενο επεισόδιο που φτάσαμε στον καταβλισμό, στην πρώτη κατασκήνωση βρήκα και ένα χάρτη που μου δείχνει ότι ανατολικά της λίμνης, ανατολικά του νησιού, λογικά θα υπάρχει κάποιο αυτοσχέδιο αεροδρόμιο εκεί και θα πάω προς τα εκεί, γιατί εκτός ότι είναι ένα σημείο αναφοράς, ίσως να βρω βοήθεια, κόσμο, δεν ξέρω, θα δείξει. Συνεχίζω λοιπόν την πορεία μου ανατολικά, αλλά εδώ βλέπω ότι έχει βράχους και για να μπορώ να σκαρφαλώσω εδώ. Δεν μου έχει κάποια ένδειξη να χρησιμοποιήσω τον εξοπλισμό που έχω για να ανέβω τα βράχια. Σίγουρα κάπου θα υπάρχει κάποια διέξοδος, κάποιος τρόπος να ανέβεις. Για να δούμε. Εδώ είναι και λίγο επικίνδυνα σε ό,τι έχει να κάνει με αράχνες και φίδια. Πρέπει να έχω το νου μου, να πηγαίνω σιγά, δεν χρειάζεται όπως έχουμε πει βιασύνες, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Το τρέξιμο είναι κακή βοήθεια στο παιχνίδι, μπορεί να πας από ένα σημείο στο άλλο γρήγορα, αλλά δεν ακούς τους προειδοποιητικούς ορύβους που κάνουν τα φίδια ή οι αράχνες, όλα τα ζώα και οι αλιγάτορες και τα... Οτιδήποτε υπάρχει στο παιχνίδι κάνει θόρυβο προειδοποιητικό. Οπότε αν πηγαίνεις σιγά ακούς το θόρυβο και προλαβαίνεις το κακό. Εδώ έχει μια σπηλιά που έχει και ένα σκορπιό.
τον αφήσω την ησυχία του, δεν χρειάζεται να μπω μέσα, δεν θα με ενοχλήσει. Ανέβουμε εδώ αυτόν τον κορμό που μας δίνει τη δυνατότητα να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά. Εδώ τι έχουμε, μια τρύπα, κατακόμβα, δεν ξέρω τι είναι. Συνεχίζω. Οπ, και εδώ έχει πέρασμα. Αλλά τώρα πάω τελείως αντίθετα. Πάω west. Θα πρέπει να γυρίσω από την άλλη. Δεν θέλω να χάσω πάρα πολύ χρόνο. Βέβαια είμαι κοντά στο Anaconda Island. Άμα δω ότι δυσκολεύομαι να βρω τη διέξοδο που θέλω προς τα ανατολικά, θα γυρίσω πίσω να διανυκτερεύσω και θα συνεχίσω την εξερεύνησή μου ξανά αύριο. Εδώ τα βράχια είναι πάρα πολύ ψηλά και δεν έχουμε δυνατότητα να σκαρφαλώσουμε. Σίγουρα κάπου θα έχει κάποιο σημείο, είτε για να πετάξω το γάντζο να πιαστεί, είτε θα υπάρχει κάποιος κορμός που θα ανεβαίνει προς τα πάνω. Θα πρέπει να βρω με κάποιον τρόπο θα πρέπει να ανέβω στα βράχια αυτά για να πάω ανατολικά. Γιατί ανατολικά είναι και το αεροδρόμιο. Δεν θέλω να κάνω πάρα πολύ μεγάλο κύκλο. Και όπως είπαμε, το πρώτο... Α, εδώ έχει ένα μονοπάτι. Πάει κάπως προς τα ανατολικά, να το ακολουθήσω. Όπως είπαμε, ένα από τα βασικά που πρέπει να προσέχετε είναι να προετοιμάσετε την κατασκήνωσή σας, αν δεν βρείτε σημείο που να έχει ήδη κρεβάτι, να προετοιμάσετε την κατασκήνωσή σας λίγο πιο νωρίς, πριν πέσει τελείως το φως, γιατί σκοτεινιάζει γρήγορα και μερικές φορές θα βρεθείτε με πρόβλημα. Να υπολογίζετε δηλαδή το χρόνο για να ετοιμάσετε τον καταβλισμό σας, τη φωτιά σας, την κατασκήνωσή σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ έχει ένα... Να το, εντάξει. Εδώ έχει ένα διάδρομο και τελικά βρήκαμε σημείο που θα χρησιμοποιήσω το γάντζο, να ανέβω πιο ψηλά. Και άλλο σημείο εδώ. Ανέβω ακόμα πιο ψηλά. Και τώρα ξανά μέσα στη ζούγκλα, αλλά νομίζω τώρα είμαστε κοντά. Τι έχει εδώ? Α, να σου πω κάτι. Αυτά τα μούρα θα τα μαζέψω, θα τα πάρω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα μου ζητήσει να φτιάξω ξανά τον μαγικό ζωμό. Οπότε ας έχω στην τσάντα μου και μούρα και ρίζες που χρειάζονται για να είμαι καλυμμένος από αυτό. Φρουτάκια πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ δυνατά, δίνουν ενέργεια, δίνουν ενυδάτωση. Πολύ καλά φρούτα είναι αυτά. Πάω, συνεχίζω ανατολικά. Και άλλη μια καρύδα, δεν τη χρειάζομαι, άστιν. Μπανανούλες. Σφάω μια μπανάνα. Και εδώ έχει βράχια που πρέπει να ανέβω. Ας ψάξουμε λίγο και εδώ, μήπως βρω κάποιο τρόπο, κάποια διέξοδος. Μάλλον θα χρησιμοποιήσω τον κορμό αυτό που έχει μπροστά, αλλά ας κάνω μία ακόμα προσπάθεια. Μήπως βρω κάτι άλλο, μανιταράκια θα τα πάρω. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά, βοηθάνε να καθαρίσει το στομάχι από τα παράσιτα. Λοιπόν, θα πάω από τον κορμό. Αφού τον έχω βρει τώρα, γιατί να ψάχνω έτσι, να γυρίζω αδίκως και άσκοπα καταναλώνοντας ενέργεια. Ο κορμός
Αυτός θα με περάσει απέναντι και ακριβώς εκεί που θέλω, ανατολικά. Πιστεύω να πλησιάζω τώρα, να είμαι κοντά στο σημείο που θέλω, στο αεροδρόμιο δηλαδή. Οπ, εδώ τι έχει, μυρμήγκια. Νομίζω εδώ είμαστε. Εδώ είναι η περιοχή. Το βρήκα το αεροδρόμιο. Άκουσα όμως κάτι. Μια ράχνη είναι, ας την αφήσω στην ησυχία της. Δεν με ενοχλείς, δεν σε ενοχλώ. Ξέρω ότι από την αράχνη, αν την πιάσεις, την βάλεις την κάψεις μάλλον, από τη στάχτη, με τη στάχτη μπορείς να κάνεις αντίδοτο για το δηλητήριο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είναι το αεροδρόμιο. Έφτασα την κατάλληλη ώρα που νυχτώνει σιγά σιγά. Εγκαταλελειμμένο φαίνεται, δεν έχει κόσμο. Να ρίξουμε μια ματιά. Αυτός είναι ο υποτιθέμενος διάδρομος προσγείωσης, ο Θεός να το κάνει. Η ώρα είναι 5:30, θα ανοιχτώσει σε λίγο, οπότε θα πρέπει να βρω κατάλημα για να διανυχτερεύσω. Στο χάρτη, όπως είναι φυσικό, δεν φαίνεται το αεροδρόμιο. Είναι κάπου εδώ στο καμένο κομμάτι. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, θα μιλήσω και με τη Μία να την ενημερώσω ότι έχω βρει ένα Mia, you won't αεροδρόμιο. believe this. I just found an airstrip. Oh, fantastic. Well, what are you waiting for? Radio for help. Βέβαια. Right, I'm on it. Ράδιο. Σίγουρα κάπου εδώ θα έχει ασύρματο. Ας ρίξουμε μια ματιά καταρχάς στην αποθήκη. Εδώ, να δω αν έχει κάτι χρήσιμο. Όχι. Λογικά ο ασύρματος θα είναι σε κάποιο από τα κτίρια εκεί απέναντι. Πιστεύω να έχει και κάποιο κρεβάτι για να βγάλουμε τη νύχτα. Από φαγητό είμαι ok, από νερό θα απλώσω τα κουβαδάκια μου και κάτι θα μαζέψω. Εδώ είναι κλειδωμένα, δεν έχω πρόσβαση, χρειάζομαι κάποιο κλειδί. Λοιπόν, ας βάλω τις καρύδες στο έδαφος, σίγουρα θα βρέξει. Το βράδυ έχω και δύο καρύδες ολόκληρες, θα πιω το χυμό τους, έχω και ένα παγούρι, αρκετές κονσέρβες. Είμαι εντάξει νομίζω από προμήθειες για την ώρα, δεν χρειάζεται ούτε να κυνηγήσω ούτε κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ έχει κρεβάτι, μια χαρά, και να και ο ασύρματος. Για να δούμε, θα δουλέψει. Δεν έχει σήμα. Και τι μου έβγαλε, ότι πρέπει να βρω, να ενώσω την κεραία. Κάτι που θα το κάνω με το ξημέρωμα, για την ώρα θα την πέσω να κοιμηθώ αφού φάω πρώτα και πιω. Εμείς θα τα πούμε το πρωί. Ωραία, καλά κοιμήθηκα, αλλά πεινάω. Για να δούμε τι θα φάμε για πρωινό. Θα φάω αυτό το military ration, έχει λίγο απ' όλα. Θα φάω και μια κονσέρβα. Πάω και ένα σακουλάκι με πιστίκια και νομίζω ότι είμαι εντάξει από φαγητό, για να δω εδώ τι έχει. Ένα καφέ, θα τον πάρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ο ασύρματος είπαμε δεν δουλεύει, πρέπει να συνδέσω την κεραία. Έχει και άλλα πραγματάκια εδώ, ας τα πάρω, ό,τι μπορώ να κουβαλήσω. Χρήσιμο είναι γιατί δεν χαλάνε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε ένα κίτρινο καλώδιο και ένα μπλε. Το μπλε, από όσο θυμάμαι, πάει πίσω στην ακλειδωμένη αποθήκη. Άρα το κίτρινο είναι γιατί είναι κεραία. Πάει κάτω εδώ, ναι. Α, η κεραία είναι εκεί απέναντι. Για να δούμε. Να το ακολουθήσω. Ναι, εδώ είναι κομμένο, θα κάνουμε την επανασύνδεση. Μια χαρά. Λογικά τώρα ο ασύρματος θα δουλέψει.
πολλά γουρουνάκια έχει εδώ, αλλά όπως είπα δεν κυνηγάω για την ώρα, δεν χρειάζεται. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να πιω το νερό από τις καρύβες. Ωραία. Ωραία, θα τις αφήσω κιόλας να ξαναγεμίσουν μιας και βρέχει. Και πάμε να δούμε τι έγινε με τον ασύρματο, αν δουλεύει. Can anyone hear me? I need help. Anyone, come Έλα. in, please. Μπα, δεν δουλεύει φαίνεται. I need help. Γιατί όμως. Anyone, come in, please. Fucking hell! Copy, this is Manaus Control Ήθελε ένα Tower, forward. χάδι. Ήθελε το Final You can hear Touch. me? Δούλεψε You can really τελικά. hear me? I need help. Affirmative. Keep calm now. I can hear you. You're going to be all right. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? Again? Okay. I know where you are. Please hold. Over. Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me, Mia. Copy. Is there a man with you? Over. No, there's nobody else here. Are you still there? What do I do? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long shall I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Over and out και σε σένα. Λοιπόν, α, να και το κλειδί. Μέσα στα μάτια μου ήταν και δεν το βλέπω. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην αποθήκη να δω αν βρω κάτι χρήσιμο. Μίλησα λοιπόν με τον ασύρματο, με κάποιον υπεύθυνο. Μου υποσχέθηκε ότι θα στείλει βοήθεια. Βέβαια, μου ζητούσε κάτι, με ρώταγε κάτι περίεργο, αν έχω κάποιον άντρα μαζί μου, αν έχω κάποιον άλλο μαζί μου. Ένας γάτζιος, ας τον πάρω γιατί μπορεί να χρειαστεί. Μπουκάλες. Εδώ δεν ξέρω πού χρησιμεύουν αυτές. Μπουκάλες οξυγόνου. Εδώ τι έχουμε. Είναι αυτό, passenger list. Και ένας χάρτης, που ο χάρτης θα τον πάρω. Γιατί θα μου ανοίξει κι άλλα μονοπάτια. Για να δούμε. Ωραία, λοιπόν, βλέπω το αεροδρόμιο, βλέπω και ένα σημείο C1. Εδώ ήμουν πριν, στο νησί του Ανακόντα. Έχει και κάποιο άλλο σημείο λάμδα, α, δεν βγάζω καλά. Και ένα σημείο χαμηλά χαμηλά στο χάρτη, στη λίμνη. Για να δούμε εδώ αν βρούμε κάτι ακόμα, κάτι άλλο χρήσιμο. Τι είναι αυτό, ένα γράμμα για κάποιον Φίλιπ Σμιθ. Για κάποια δείγματα που πρέπει να στείλει, που έστειλε. Δεν βγάζω άκρη. Εδώ τι έχει μέσα στην τσάντα. Μια κονσέρβα θα την πάρω. Και δεν βλέπω κάτι άλλο χρήσιμο. Οπότε είναι ευκαιρία να τελειώσουμε το σημερινό επεισόδιο. Εγώ θα συνεχίσω την πορεία μου αφού πιο πρώτα λίγο φρέσκο νερό. Έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας ακόμα μέχρι να νυχτώσει. Η ώρα είναι 11 και 10. Θα συνεχίσω λοιπόν για το σημείο C1 να δω μήπως βρω και εκεί κάτι που θα με βοηθήσει στην έρευνά μου. Για την ώρα να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick. Ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μου. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like. Γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας.